Γεια σου ρε Μάκη. Ήθελα να σας καλησπερίσω πρώτον. Καλά με το καθήκον μας. Ακούγομαι, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, καθαρά. Βεβαίως ακούγεσαι. Καθαρότατα. Α, καλά με Γιώργο. Σας καλησπερίσω και τους Γιονίκο και Γιώργο. Καλησπέρα. Ήταν μια αποσίωση να κάνουμε για τον ΠΑΟΚ το καθήκον μας. Δεν ήταν ούτε αγκαρία, ούτε κούραση, ούτε τίποτα. Κάναμε δηλαδή το λεκανοπέδιο μαζί με τον Πειραιά, την κάναμε πλατεία Αριστοτέλους. Να τα ξέρουν οι νεότεροι αυτά. Δεν μας τρομάζανε τα χιλιόμετρα, την Αθήνα την βλέπαμε, ας το πούμε, από το Βαρδάρι μέχρι τη Βενιζέλου. Και τον Πειραιά το βλέπαμε από την Βενιζέλου μέχρι την Ιόνος Δραγούμη. Τόσο ήταν δηλαδή, ήταν εκδρομές πανηγυρικές. Και όταν κατεβαίναμε κάτω, ήταν ιερό καθήκον να νιώθουν όλοι οι οπαδοί. Τότε ήταν σαν να ήταν δικιά τους όλη η Αθήνα, Πειραιάς, και έτσι νιώθανε και έτσι ήτανε. Θέλω να σε καλησπερίσω Γιώργο, γιατί μεγαλώσαμε μαζί, σχεδόν μαζί ας το πούμε. Εσύ μεγάλωσες στην Αγίου Δημητρίου. Μαζί λέω, στην ηλικία κοντά είμαστε. Άκου να θα άσε να μην με διακόπτει σε κάτι που θέλω να... Μεγαλώσαμε λέω μαζί, το είπα πιο μπροστά. Εσύ στην Αγίου Δημητρίου στην παλιά Λαχαναγορά και εγώ είμαι το λίγο καμιά 70 μέτρα στην οδό Σιρήνης. Ναι. Ήμασταν δηλαδή και από μωρά παιδιά στα γειτονάκια ήμασταν, πώς να το πω. Και μετά μας ένωσε ο ΠΑΟΚ, δηλαδή όταν πήραμε 2-3 χρόνια παραπάνω στην πλάτη και κατεβαίναμε παντού σε όλες τις εκδρομές, εδώ, εκεί, τις επαναστατικές τις εκδρομές θα τις πω εγώ. Και τον κάναμε τον ΠΑΟΚ μαζί με το όλο το λαό του ΠΑΟΚ, δηλαδή τον κάναμε πολύ μεγάλο, τον κάναμε. Δηλαδή άμα θυμηθώ και τα παιδικά μου χρόνια, δηλαδή που το ξέρεις και εσύ, ο ΠΑΟΚ έβγαινε εκ το 7ος, 8ος, ξέρω εγώ έτσι, όσο ο Παλιώνος και ο Εθνικός ήταν πιο πάνω από μας. Και τον κάναμε σιγά σιγά τσούκου 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 τσούκου, να παίρνουμε τα κύπελα, να παίρνουμε το πρωτάθλημα που άξιζε, το πρώτο πρωτάθλημα άξιζε για 30 πρωταθλήματα. Να πέσουμε δηλαδή καμιά 15 τελικούς σώτες, λέω, για τους πρώτους δηλαδή τελικούς, και να πέσουμε συνέχεια σε Καραϊσκάκια, σε Φιλαδέλφειες και εδώ και εκεί. Δεν παίξαμε κανένα τελικό δηλαδή μέσα στη Θεσσαλονίκη. Πήραμε τότε σε εκεί τα πρώτα δυο κύπελα που πέραμε 72-74, τα πήραμε κάτω και άλλοι 15 τελικοί πάλι κάτω. Πέσανε οι Παπακοπουλέοι τότε διαιτητές. Ο Βασιλάκης αυτός να πούμε που πέθανε, που τον είχαν πριν 2-3 χρόνια στη τηλεόραση και σε έλεγε για τα offside, καταλάβει. Γιώργο, τα καταλαβαίνεις, Όλος ο κόσμος τα καταλαβαίνει. Όχι, σε λέω, το βγάζανε στη τηλεόραση, ρε. Και σε έλεγε αυτός ο άνθρωπος, ο Ραδιούργος, την επίμαχη φάση, άμα ήταν offside ή δεν ήτανε. Και αυτός ο κακούργος τον έχει κάνει τον ΠΑΟΚ, δηλαδή μην ψάχνει να βρει στη... Καταλαβαίνεις τώρα. Να Γιώργο, έτσι ήθελα κάπως να ξεκινήσω. Είπαμε τον ΠΑΟΚ τον κάναμε πολύ μεγάλο, δηλαδή τον προλάβαμε με χώματα εμείς. Το τότε γήπεδο ήταν με χώματα, ήταν δηλαδή και τα κάτω διαζώματα και όλο χώματα. Οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας κάνανε το κάτω διάσωμα και μετά σιγά σιγά, χωρίς δηλαδή να βοηθηθούμε από πουθενά. Όπως τώρα που θέλουμε ένα χαρτί για να κάνουμε αυτό το γήπεδο που έχει τα σώτα ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, το λέω, έχει τα σώτα και δεν το δίνουν ένα κολόχαρτο. Ένα κολόχαρτο για να ξεκινήσουμε. Γι' αυτό το Καφτατζόγλου, να ξέρεις κάτι, να πούμε, δεν ξέρω αν θυμάσαι, ήταν ιδιωτικό γήπεδο. Ο τότε, ας το πούμε, πώς λεγόταν αυτός ο... Καφτατζόγλου, αυτός που το έκανε. Ο Καφτατζόγλου το παρέδωσε στην νεολαία, ρε Γιώργο. Εμείς δεν το χρειαζόμαστε, το πήρε ο Ηρακλής. Και καλά έκανε και έπεσε ο Ηρακλής, δεν είχε γήπεδο. Και εμείς τώρα δηλαδή που θέλαμε κάποιον να πάμε, δηλαδή, γιατί πάμε τώρα σε Champions League, δεν μπορεί να παρουσιάσει αυτή να συνομαδάρα μέσα σε αυτό το γήπεδο. Θέλει καινούργια σαλόνια, καινούργια έπιπλα. Καινούργια κόλπα, καινούργια. Δεν μπορείς να φέρεις τον κάθε, ξέρω εγώ πώς λέγεται, αυτός ο Ισπανός, ο Ιταλός, ο Γάλλος, ο αλλιώς ο Αργεντινός, να το φέρεις εδώ μέσα. Ντροπή είναι. Πρέπει να το παρουσιάσεις καλά σαλονάκια.
Και όμως αυτό το χαρτί δεν το δίνουν, ρε Γιώργο. Θέλανε πάντοτε να είναι ο πρόεδρος, να είναι ο πρόεδρος του Παύλου, ο μεγαλομέτωχος. Θέλανε να είναι μπατηράκος να είναι. Αφράγκος, με κανένα ακορντεόν έξω από καμιά εκκλησία και να παίζει κάποια μουσική για να περνάει οποιοςδήποτε απ' έξω και να έχει την τραγιάσκα κάτω στο πεζοδρόμιο, να τον παίρνει να τον πετάει κανένα φράγκο, διφράγκο. Ένα αυτά, ρε Γιώργο, πήραμε τον καθιερώσαμε, κάναμε και τον μπάσκετ πολύ μεγάλο, θα θυμάσαι. Βέβαια, και τον μπάσκετ, εγώ θα θυμηθώ. Ναι, ασχολήθηκες με τα διοικητικά, εσύ είχες αυτήν την ασθένεια, εμείς ήμασταν αντίθετοι στα διοικητικά. Θα πω, θα πω ένα περιστατικό που έτυχε σε μένα και είπαμε με το Μάκη. Ήταν ένας αγώνας του ΠΑΟΚ στην Τούμπα και τελείωσε και φεύγοντας με περιμένει ο Μάκης ο Μανάβης έξω από τη θύρα 1. Μου λέει, ρε Γιώργο, μου λέει, και με τον τρόπο έτσι τον ωραίο που έχει, έχω μάθει, λέει, ότι τάξει καλά με τον Παναγιώτη του Φασούλα. Λέω, ναι ρε Μάκη, είμαστε φίλοι, μιλάμε. Λέει, είναι εδώ, έχει έρθει. Του λέω, εδώ είναι. Ξέρεις, μου λέει, που είναι το σπίτι του. Λέω, πώς δεν ξέρω. Πάμε, μου λέει. Και μαζευόμαστε 5-6 άτομα και πάμε στο σπίτι του Φασούλα. Ο Φασούλας ήταν στη Νέα Υόρκη. Είχε μαλώσει με το Βεζίζη, είχε φύγει. Ναι. Και μου λέει στον δρόμο ο Μάκης, ρε, είναι ο πρίγκιπας εδώ, λέει, και τον αφήνουμε. Λέει, πάμε να τον πάρουμε, να βρούμε τρόπο να έρθει στο. Είχε μεγάλη καψούρα με τον μπάσκετ ο Μάκης και ξέρω και για εκδρομές, οι οποίοι ήταν 10-15 άτομα εκεί στον τάφο του Ινδού και στον Παπαστράτεο. Μα η Θεσσαλονίκη, ρε Γιώργο, σε διακόπτω, κοιμόταν να πούμε στο χώρο του μπάσκετ και το ξεκινήσαμε εμείς να πούμε και κάναμε πάντοτε τις πρώτες εκδρομές. Και μετέπειτα ξύπνησε, δηλαδή, ας το πούμε με την καλή έννοια, ο Άρης, και ακολουθούσαν να πούμε αυτοί που ξεκινήσανε τα πρώτα βήματα σε όλα τα γήπεδα. Εμάς δεν μας ρώμαζαν ούτε οι έδρες, ούτε τίποτα, απλώς θα το θέλαμε να πει η ομάδα μας να έχει μια καθιερωμένη, πώς να το πω, να είναι, πώς να το πω, σε καλή να είναι πορεία πρωταθλητισμού. Ναι, καλή πορεία και έτσι. Με κατάλαβες, να έτσι ξεκίνησε και η ομάδα και κάναμε ομαδάρα και μην ψάχνει να βρεις το γιατί και έτσι. Τρέχαμε πάντου την... Εκτιμούσαμε την προσπάθεια που κάνανε, στο πούμε παραδείγματος χάρη, όλα και τρέχαμε πάντου. Για τον ΠΑΟΚ τι να τα πω, τα ξέρεις να πούμε καλύτερα εσύ από μένα. Εγώ μπορώ να τα έκανα έτσι και εσύ τα βλέπες όμως. Ναι, βέβαια. Τρέχα πάντου, τα κάναμε όλα τα γήπεδα δικιά. Από κοντά ήμουνα. Γιώργο, όλα τα γήπεδα. Το λέω πάλι, το λέω, θα το λέω χίλιες φορές. Τα κάναμε εκείνα τα καραϊσκάκια, τη Λεωφόρους και τη Φιλαδέλφεια. Τώρα πού ρε, τώρα παίζουν να πούμε, πώς το λένε αυτό το γήπεδο να πούμε του Καλατρέβα, πώς λέγεται αυτός ο Καραγιωζάκος, και παίζουν εκεί ρε. Το ΑΚΑ εννοείται. Πού να πάνε να παίζουν ναι. Τώρα, ας το πούμε, τώρα πώς γίνει τη Φιλαδέλφεια. Ναι, με τους αλυτόβιους, καταλαβαίνεις τώρα τα στοχάκια ήταν πολύ δύσκολα. Ένα το δυνακό περιστατικό. Ήταν δύσκολα, αλλά ήταν δύσκολα, ναι, και πάντου τρέχαμε, δηλαδή έστω καθιερώσαμε και τον κάναμε μεγάλο. Και μια και λέμε για μεγάλο, το λέω από τώρα να πούμε για να μην έχουν άκουση οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ καθόλου, ότι την Τετάρτη, δηλαδή ο ΠΑΟΚ δηλαδή θα περάσει. Το έχω το αίσθητο μου, το έχω διαβάσει το ΜΑΤΣ, και έτσι το βλέπω ότι θα περάσει. Δεν το λέω ούτε για μπλα 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 μπλα. Με κατάλαβες, το λέω έτσι μέσα από την καρδιά μου και βλέπω ότι για αυτός ο παίκτης που πήρανε, δηλαδή αυτός από την Κροατία που είναι, το βλέπω Τσόλα. Ότι θα κάνει μεγάλη δηλαδή καριέρα στον ΠΑΟΚ. Μπορεί λιγάκι το παιδί να είναι λιγάκι τρακαρισμένο, να είναι τρακαρισμένο στην αρχή, αλλά θα είναι το πρώτο του παιχνίδι. Δηλαδή. Βρήκαμε δηλαδή. Τα ξέρει, Γιώργο, ποτέ ο ΠΑΟΚ δεν είχε σεντρεφόρ ποτέ. Δηλαδή και στη μεγάλη την ομάδα την πλαισιώνανε τα χαπ, κατάλαβες, γινόταν ένα πράγμα περίεργο. Σαράβης έβγαινε, ο Κούλης έβγαινε, ναι βέβαια. Ο Κούλης όλοι βγαίνανε και ο Σαράβης έβγαινε και ο Παρίλης, ο Ασλανίδης, ο Κούδας. Εδώ να φανταστείς ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών, δηλαδή του ΠΑΟΚ, ήταν ο Σαράβης που είναι χαπ είναι. Και ο δεύτερος πάλι σκόρερ όλων των εποχών είναι ο Γιώργος ο Κούδας είναι. Κανα 2-3-4 γκολ διαφορά έχουνε. Για φαντάσου τι γινόταν σε εκείνο το κήπεδο με αυτήν την ομάδα. Παραλήρημα. Γι' αυτό λέω πάω μεθαύριο δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι άνετα θα περάσει. Δεν είναι ούτε για καλά μπορεί ούτε για τίποτα. Θα περάσει ο ΠΑΟΚ άνετα. Εγώ στην βλέπω να πούμε δεν με τρομάζει αυτή τη στιγμή που πέρασε σε μεγάλη ομάδα. Ξέρεις ποια ήταν, Γιώργο.
που πέσαμε μέχρι στιγμής. Με ακούς? Ναι, βέβαια, η Μπεμφίκα ήταν. Η Μπεμφίκα ήταν. Τι υλικό ήταν εκείνο που είχε σε όλες τις γραμμές. Και πέρασε να πούμε Μπεμφίκα και θα φύγεις από αυτούς εδώ τους. Με την καλή έρημα τους χαμάλιδες τώρα. Αυτοί είναι χαμάλιδες οι Ρώσοι τώρα. Μπροστά στους Πορτογάλους σίγουρα. Ναι, καλά, η Μπεμφίκα, ρε παιδί μου, είχε ένα ιδίωμα που μην ψάχνει να βρει όλο το υλικό. Χανόταν η μπάλα. Πολύ ναι, μεγάλο βέβαια. Υλικό. Και το πώς πέρασε ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Ευτυχώς δεν φάγαμε εκεί ένα τέταρτο που μας παιδεύανε, δεν φάγαμε, ας το πούμε, δεν μας ανοίξει. Αν δούμε στο δεύτερο ημίχρονο, ήμασταν καλοί και ζάξει, περάσαμε άνετα. Γι' αυτό λέω ότι ο ΠΑΟΚ θα περάσει. Και είπα και γι' αυτό να το φόρτουσε, λέω. Τον κάναμε και 4 χρόνια που τον έχουμε δηλαδή μέχρι το 2024 και πάλι τον κάνει μια ανανέωση, πας να πούμε μέχρι το 30, δηλαδή θα έχεις καμιά 10 χρόνια να θα έχεις κατευθείαν. Μπορεί μόνο αυτός μπορεί να σπάσει το ρεκόρ του Σαράφη που είπα προηγουμένως ότι είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών. Έχει κάποιο τράκ αυτό στην αρχή. Θα το ξεπεράσει όταν θα δέσει όλη η ομάδα, όταν τη δέσει μάλλον ο προπονητής σε όλη την ομάδα, όπως πρέπει να τη δέσει, και όταν δηλαδή και τον πάρουν και κανένα δυο παίχτες ακόμη και γίνει μια ομάδα κορντέων θα είναι μετά. Αυτή η όλη περίπτωση. Μάκη, πολύ γκρίνια όμως, ρε φίλε, με το παραμικρό δηλαδή. Κάνουμε μια καινούργια ομάδα και ο κόσμος δεν έχει λίγο υπομονή. Νομίζουν ότι η ομάδα του Κούδα έγινε σε ένα χρόνο. Δεν ξεκίνησες με τον Γούναρη και τον Ιωσιφίδη, μετά κοίταξε, πήραμε. Κοίταξε ρε, ο κόσμος, ρε Γιώργο, να σου πω κάτι. Είναι απαιτητικός, είναι και έτσι, εγώ είμαι αυτήν τη γνώμη, δηλαδή. Μη συνηθίζεις στο ίδιο το φαΐ. Σε δίνουνε φασουλάδα και να λες κάθε μέρα φασουλάδα. Φασουλάδα, θέλεις να φας και κάποιο άλλο φαγητό και την άλλη κάποιο άλλο και την άλλη. Δηλαδή είναι εξελιγωμένος, απαντήσεις ο κόσμος του πάω. Γι' αυτό είναι γρινιάρης. Άμα δεν είσαι γκρινιάρη, το γύρω και λίγο με την καλή έννοια. Με την καλή. Αλλά όχι να κάθεσαι πάνω στην ομάδα, ρε φίλε. Α, στους πρώτες παιδί ομάδα αυτή. Πάει να ρολάρει. Είναι καινούργια ομάδα. Θα παίξει και την μπάλα. Από το μηδέν χτίστηκε, ρε Γιώργο, αυτή η ομάδα. Άμα πας να πούμε 2-3 μήνες πίσω, άμα πάνε να πούμε, από το μηδέν ξεκινάς. Και την έχει συναρμολογήσει όλη την ομάδα, σιγά σιγά, εδώ μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, να σε πω κάτι ένα παράδειγμα δηλαδή. Η Μίλαν δηλαδή τόσα χρόνια είναι εκεί στην αφάνεια, έχει 20 χρόνια με τόσο προϋπολογισμό, εκατομμύρια από χρήματα και έτσι εκεί. Φέτος να πούμε πετάξει και λίγο Ίντερ. Αλλά την κυβέρνηση δεν πρόκειται να τη φτάσουνε, γιατί έχει εκείνο τον κορμό που παίζουν χρόνια, ξέρω εγώ. Όλοι θυγίζουν 65 κιλά μας, στεγνοί είναι όλοι. Άμα δεις τους παίκτες του κυβέρνου, όλοι είναι 65 κιλά ζυγίζουν. Στεγνά ο ποδοσφαιριστής, έτσι πρέπει να είναι, Γιώργο. Με κατάλαβες. Πρέπει να είσαι του κορμί να είναι τέτοιο μωρέ. Πώς λένε, ψημένο, σφιχτό, πώς το λένε αυτό. Έτσι πρέπει να είναι το ποδοσφαιριστής. Στεγνό! Στεγνό πρέπει να είναι, αυτή τη λέξη θέλω να σε πω. Δεν βλέπεις οι κυβέρνους που είναι όλοι από 30 κιλά που είναι ο καφέ παίκτης είναι. Έτσι πρέπει να είναι, να πούμε, η ομάδα. Ένα, κατά τα άλλα, είπαμε, την κάναμε πρώτη την ομάδα. Ο κόσμος εννοείται, όχι εμείς, εγώ και εσύ, όλος ο κόσμος, ήμασταν μια μπουνιά και την κάναμε όλος ο κόσμος, να πούμε, και τους χαιρετώ, να πούμε, με την καλή έννοια, εκείνη, δηλαδή με νοσταλγία, εκείνη όλη την επιτυχία, εκείνους τους παλιούς, που τα βλέπαμε όλα τα παιχνίδια μαζί μέσα έξω, να πούμε, και... Έχουμε περάσει ωραία απογεύματα τα τόσες στα παλιά και όλα την πρώτη, όλοι έχουν βάλει από ένα τούβλο να πούμε στο τέτοιο, στην ομάδα μέσα από κάτι, με κατάλαβες. Και την πήγαμε εκεί που την πήγαμε την ομάδα δηλαδή. Ο κόσμος την πήγε, άμα δεν έχεις κόσμο ρε Γιώργο. Άμα δεν είναι, όλη η δουλειά είναι με τον κόσμο. Όλη η δουλειά, δεν πάει να φέρεις εσύ αυτόν, εκείνον εκεί, άμα δεν έχεις δηλαδή τον κόσμο δηλαδή. Μην ψάχνουμε, άμα είχαμε τώρα την Τετάρτη τον κόσμο δηλαδή, μια 30-25, πόσο κόβει το κήπεδο τώρα, θα λέει τώρα ένας πιστηρίκος που είναι 17-22 χρονών, πόσο είναι, θα λέει τι 55 λέει, αυτός ρελάθηκε, 55.000, τόσα είχε εισιτήρια
Με την Μπαρσελόνα, με τη μεγάλη τη μιλάνε εκείνη που δεν έτρωγε να πούμε. Κάθε 8 χρόνια έτρωγε γκολ να πούμε. Και εμείς βάλαμε 2 γκολ. 2-2 τελείωσε το μάτς. Αλλά έχεις μια 55.000 κόσμο στο γήπεδο. Γονοτίσα, άμα θυμάσαι εκείνη τη μεγάλη τη τέτοια. Τι, πώς τη λέγανε, την Πολωνική. Λέγια Βαρσοβίας. Τη Λέγια Βαρσοβίας να πούμε. Με Σάρμακ, με Λάτο, με Ντέινα. Τον Τομασκεύση και άλλα αυτά. Τομασκεύση, τερματοφύλακα, καλύτερος του κόσμου. Τι βγήκανε, Γιώργο. Τρίτη είχαν βγει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Στο παγκόσμιο. Ο Ντέινα. Η Πολωνία. Η Πολωνία, ναι, αλλά η μισή Πολωνία παίζαν και παραπάνω. Στη Λέγια. Ναι, 8 άτομα παίζανε. Ο καλύτερος παίκτης Ευρώπης, ο Ντέιν. Βάλεις 7 κρέμασέ μου, άμα παίζανε 7-8 παίζανε. Κατάλαβες. Και βγήκανε τρίτη, τους πήραμε εκείνους εκεί μέσα να πούμε, δεν θυμάμαι, φέραμε στο παλιά εδώ τους κερδίσαν, κάπως έτσι να πούμε. Τη Λίωα που την πήραμε μέσα έξω που την πήραμε και γίνει να πούμε την Ερυθρό Αστέρα. Που έκατσε και έσκυψε με τον Παναθηναϊκό, το λεγόμενο με τον Γουέμπλε και έτσι. Και με εμάς ας πούμε μας πήρανε στην παράταση. Αυτή ήταν 1-0 εδώ και μας πήρανε 2-1 στην παράταση. 2-1 στην παράταση. Αλλά είχαμε μεγάλη ομάδα, ήταν εδώ σε μου μάτια να σε βλέπω ήταν ο ΠΑΟΚ. Έτσι ήτανε. Θα με πεις πως βρεθήκανε τόσα άτομα, βρεθήκανε. Τι να κάνουμε, μου ήμασταν τυχεροί σαν οπαδοί του ΠΑΟΚ. 2-3 βγήκανε από τα έφηβα και μετά πήραμε από γύρω, ναι, τον Ατζηλέα, τον Τερζανίδη. Αλλά όπως να καθιερωθεί, ας το πούμε. Όλα έρχονται με τη σειρά έτσι και αυτοί μακάρι, δόξα τω Θεώ, να πούμε να πάνε καλά. Να πάνε καλά και να, δηλαδή μέσω και του μεγαλομετόχου να πούμε, που ο Θεός να τον έχει καλά, όχι για το προβληματάκι το δικό μου, που δόξα τω Θεώ να πούμε, που τον ευχαριστώ, που βοήθησε και έτσι να πούμε, χωρίς οικονομικό κόλπο να πούμε, τα πληρώσαν εκεί τα φράγκα όλα να πούμε, αλλά βρέθηκε ένας άνθρωπος έντιμος που τον αγαπάει τον ΠΑΟΚ, τον εκτιμάει και κοιτάει να πούμε όλες τις τρύπες του ΠΑΟΚ να τις βοηθεί χωρίς την πανοκρουσία, χωρίς τίποτα. Και τα κάνει σιγά σιγά πάλι όλα τα κάνει. Γιατί δεν πήρε να πούμε 3-4 κολλητά πρωταθλήματα που πήρε. Μην κοιτάς αυτά που δεν σε δώσανε. Δεν ήτανε 4 κολλητά πρωταθλήματα και 55 κύπελα τα τελευταία 5 χρόνια. Ήτανε. Με κατάλαβες, πέρσι για θυμίσου τι σου κάνανε. Πας να παίξεις στο Καραϊσκάκι. Σε βάζουνε μέσα πουλμάν και αντί να σε πάνε σε λένε αυτή η κλειδαριά είναι χαλασμένη, είναι έλα πιο στην κάτω πόρτα. Η κάτω πόρτα έχει όλα ήταν να πούμε πληρωμένη με μαδέρια ήτανε. Αυτοί όλοι και δεν τους κάνουνε τίποτα. Ατιμωρησία. Για φαντάσου να κάνω πάω κάτι το περίεργο που κατάλαβες τώρα τι σου λέω. Ναι. Θα τον πηγαίνανε να πούμε στην Ουγκάντα να παίξει τον πάω. Δεν τους κάνουνε τίποτα. Και να σε πω και για ένα άλλο που δεν τον πανίσατε κανένας από εσάς. Γιατί θα το λέγατε. Στην κηδεία που έγινε η κηδεία πριν 1,5 μήνα, παρακολουθήσατε αυτοί που πήγανε παραδείγματος χάρη να τον αποχαιρετήσουν, ας το πούμε. Το Σάββα, το Θεοδωρίδη, ναι, το σκορεμένο. Ποιοι ήταν, ξέρω εγώ. Ήτανε να πούμε τη ΣΟΕΦΑ, τα προεδρία της UEFA και της FIFA. Αφού έχουν καλό αλυσφαιρίσει με τον Γιώργια. Ναι. Θα πιάνετε αυτά τα πράγματα, ρε. Όλα από εκεί ξεκινάνε, ρε. Αυτοί την πιάσανε μια χαρά, αυτοί που σε λέω της UEFA και της FIFA, μια χαρά. Και ο γιος του Θεοδωρίδη που πέθανε, τον είχανε σε ωραίο πόσο και κάνουνε φράγκα, κάνουν δεξιά-αριστερά και περνάνε όλα μια χαρά. Και λένε να πούμε, ξέρω εγώ, γιατί δεν τιμωρήσανε τον λόγο. Πώς θα τον τιμωρήσουνε, ρε. Και το άλλο που δεν παίρνετε χαμπάρι, ότι τα γκολ Ολυμπιακός που βάζει στο πρωτάθλημα, ξέρεις πότε τα βγάζει. Γιώργο, σε σένα απευθυνόμαι. Ναι, ακούω. Και, πότε. Ναι, πότε τα βγάζεις. Πότε, ρε φίλε. Μετά το 70, ναι, που δεν παίζουν οι ομάδες με στόπερ. Μετά το 70 έπεσε με την Τρίπολη, μετά το 70 έπεσε προχθές να πούμε, χθες πότε έπεσε να πούμε, έπεσε με το Αγρίνιο. Μετά το 70 οι στόπερ λείπανε του Πανετολικού.
πήγανε για ψάρεμα. Και σε λέει εκείνος ο παππούλης, πώς το λένε τον Γάλλο παππούλης, που πίνει να πούμε, ξέρω εγώ, τι πίνει, πίνει μια πορτοκαλαδίτσα. Κατάλαβες τώρα τι σε λέω. Ναι, και τρέχει ο Βαρμπένα, να πούμε. Ναι. Ναι, 75 χρονών είναι εκείνος, ρε. Και τρέχει σαν μωρό παιδί, ρε. Πού φύγει, από την πορτοκαλαδίτσα, ρε, Γιώργο, κάνε ένα αντιτόπινγκ. Κάνε ένα αντιτόπινγκ. Τους αφήνουν έτσι. Αυτή είναι η περίπτωση όλη. Όσο για το σύνδεσμο που ήθελα να πω, που είπατε 44 χρόνια, ήταν ένα όμορφο απόγευμα του 76, που πήρε μια απόφαση που πήραμε τότε καμιά 15 άτομα, στο πούμε 20 άτομα, πόσο, που διαβάζατε προηγουμένως, τον 20 που διάβαζε τα ναι. ονόματα, έτσι ακριβώς, ήταν με πρόεδρο Νακίου, ήταν, δεν ήταν ενικό που είπες ο Κατζηδέλης που είπες. Έτσι έγραφε το βιβλίο, αλλά ναι. Εντάξει, αλλά εσύ το ξέρεις καλύτερα. Μας δεν έπαιζαν αυτά τα τέτοια τα γράμματα. Τι πρόεδρος και ήμασταν όλοι μια μπουνιά ήμασταν. Τι πρόεδρος να πούμε και αντιπρόεδρος και του κούλου τα νιάμερα. Δεν παίζαν αυτά για τα πράγματα σε εμάς. Απλούστατα έπρεπε κάπως να λέει ότι εσύ είσαι ο τάδε και εσύ είσαι ο τάδε. Κατά απλούστατα ήμασταν όλοι μια παρέα του θάνατα. Γιατί δεν είχε σύνδεσμο να ξέρεις κάτι, Νίκο, γιατί εσύ τώρα μπήκε στο κουρμπέτι. Και κάναμε μετά που κάναμε εμείς, ήρθαν από όλες τις γειτονιές να ξέρετε και κάπου δύο κουβέντες για πώς γινήκαν οι σύνδεσμοι. Γιατί ο κόσμος δεν ξέρει, να πούμε. Έκανε οι τέσσερα, να πούμε, στο κέντρο της πόλης, έκανε το σύνδεσμο θύρα τέσσερα. Ήρθαν όλα τα παιδιά από όλες τις γειτονιές, να πούμε, της Θεσσαλονίκης. Και αφού κάθανε εκεί και πήρανε κάποιες εμπειρίες, μετά πήγανε στις γειτονιές τους. Δηλαδή πήγαινε Άπολη στην γειτονιά της, πήγε η Επτάλοφος στην γειτονιά της, πήγε η Σταυρούπολη στην γειτονιά τους, πήγε... Η Λιούπολη Σικές, βέβαια. Πήγε η Λιούπολη στην γειτονιά του. Με κατάλαβες? Οι Ανατολικά κάνανε στις γειτονιά τους, να πούμε, τα κόλπα όλα. Άρα τι ξεκινήσαμε εμείς, γιατί δεν είχαμε ούτε ένα σύνδεσμο, δεν είχαν... Στέγη δεν υπήρχε το ο πρώτος σύνδεσμος ο οποίος έγινε, μπορεί είναι απολύτες να ήταν, αλλά δεν είχαν στέκη, δεν είχαν οίκημα. Θα σε πω τι έχει γίνει εκεί. Ήταν που σε λέω, ανοίξαμε εμείς πρώτοι και ήρθαν από όλες τις γειτονιές. Υπήρχε μόνο το Κορδελιό που είχε σύνδεσμο τότε. Το 73 έκανε ο σύνδεσμος το τέτοιο και πάνω η Τριανδρία έχει, να πούμε. Και ο Πανελλήνιος απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, τον Πατσατζίδικο, αριστερά εκεί στο πρώτο πάτωμα. Okay. Ναι, αυτή λέω, η Τριανδρία ήταν εκεί πάνω, Γιώργο, στην Κωνσταντινούπολη απέναντι και μετά πήγανε πάνω στην Τριανδρία. Μάλιστα. Ήταν. Άμα το θυμάστε, το λέγανε τον ξέχασα εγώ τώρα. Κωνσταντινίδη, τον παππού. Τον Κωνσταντινίδη, τον παππού. Ναι, γιατί ξέρω πάντα και πήγανε μετά. Πήγανε από εκεί που θέλω, από την Κωνσταντινούπολη την Πατσά και πήγανε μετά στην Κυριακή. Θέλω να πω τι θέλω να πω. Ότι μετέπειτα από μας όλοι που ήρθαν σε εμάς εκεί, που είχαμε καμιά 10.000 μέλη που είχαμε εκείνη την εποχή, ο καθένας μετά που πήρανε τις εμπειρίες τους, κάνανε καταστατικά σε όλες τις γειτονιές, να πούμε, της Θεσσαλονίκης. Α, ξέχασα να πω προς την Κρήμη, προς τα Πανατολικά, λέω όλους, εντάξει, να μην μου λέω έτσι κάποιο όνομα και μου διαφεύγει, κάνανε όλοι, ρε παιδί μου, και καλά κάνανε και κάθανε στις γειτονιές τους. Με κατάλαβες? Αυτή όλη η περίπτωση ήταν, αλλά οι τέσσερα, το πούμε, και ήταν εκεί, ήταν το προπύργιο της Επαναστάσεως. Αυτό δεν μπορεί να με το αναιρέσει κανένας. Ήταν το προπύργιο της Επαναστάσεως. Όλα τα γράμματα με κεφαλαία. Και αυτά ήταν όλα. Και είχαμε εμείς μια Ομόνοια, μια έτσι, ήταν εντάξει, όλα τα παιδιά ήμασταν φυσικά φίλοι, αλλά είχαμε μια Ομόνοια. Να θυμηθώ κάποια άτομα έτσι, το Βερνάρδο, το Μακώσα, το Μπέλο. Όλοι οι γενικά, κοίταξε, περάσαν όλα τα παιδιά. Ο Χατζικαίος, τον Παπαγιαννίδη. Όλοι, ο Χρήστος ήταν όλοι, να πούμε. Ο Λεώνης. Του Φωτεινού, να πούμε, του Νάσου εννοώ, να πούμε. Του Νάσου, ναι. Πλεμμένος από εκεί, ο Μπέλος, όχι από την Νεάπολη που λέω. Όχι, ο Μπέλος που έγινε τραγουδιστής μετά. Που έγινε τραγουδιστής που έγινε μετά. Ήταν όλοι ήμασταν φιλαράκια, μια μπουνιά ήμασταν, ρε. Πολλά καλά, ρε. Έχουμε δηλαδή στον πάγο, μην ψάχνει να βρει, να πούμε. Γι' αυτό λέω καμιά φορά.
ας το πούμε, που η γκρίνια, ας το πούμε. Εντάξει, έτσι είναι, θα έχεις και γκρίνια. Δεν μπορείς κάθε μέρα. Εσύ ρε παιδί μου που σηκώνεσαι κάθε μέρα μπορείς να έχεις τα ίδια αντανακλαστικά στο μυαλό σου, ρε. Δεν είναι έτσι, με κατάλαβες, θα γκρινιάξεις, αλλά να γκρινιάξεις καλοπροαίρετα, να πούμε. Η με οργά, κατάλαβες, να τώρα πάω πήρε ναι. Και σε τροχόντα, θα βρει καλά, τελειώνει ο διπλάνος. Και την Δετάρτη θα πάρει πανέλα αυτός. Να δούμε. Να δούμε τελικά. Θα πάρει. Δεν είναι κανένα στοιχείο να πούμε. Ήθελα να σε ρωτήσω. Με κατάλαβε τα μάτια μας λίγο. Ήθελα να σε ρωτήσω γιατί πρέπει να μαθαίνει και ο κόσμος. Αυτό το οποίο οι τέσσερα ήταν και είναι ακόμα ξακουστή ήταν η οργάνωση η οποία είχε. Εκπληκτική οργάνωση. Ένα λεπτό να τελειώσω. Αν θέλεις, αν θες. Μας διηγήσε και το ιστορικό για να μάθει και ο κόσμος. Εκπληκτική ήταν η κερκίδα που έγινε στο Καφτατζόγλιο στο 2-0 με τον Άρη, όταν για πρώτη φορά. Επατήκαμε ρε Γιώργο, έτσι να σε προλάβω, να σε προλάβω εδώ, γιατί ξέρω που το πηγαίνεις. Ναι, Μπενεγκέδες και του Ισπρισούς. Να κάνω, πρόσχε να δεις κάτι. Άμα δεν έχεις οργάνωση, οτιδήποτε κάνεις, σε οτιδήποτε πράγμα και να κάνεις. Ναι, άμα δεν έχεις οργάνωση δεν μπορείς να πας από εδώ μέχρι το περίπτερο. Εμείς πηγαίναμε σε όλα τα γήπεδα να πούμε παραδείγματος χάρη και δεν περάνε χαμπάρι κανένα. Το πιάνεις πως το εννοώ. Ναι, ναι. Αυτό είναι παντού. Κάναμε ό,τι κάναμε και δεν έπαιρνε χαμπάρι τίποτα και δεν βρωμούσαμε κανένα. Ούτε το θεωρούσαμε άμα κάναμε κάτι να τα πάμε να το βρωμίσουμε κιόλας. Αυτά άλλα τα κάναμε για τον ΠΑΟ. Που λείπουν αυτή τη στιγμή από τον ΠΑΟ χωρίς να θέλω τα παιδιά να τα... Να πω ότι εμείς ήμασταν καλύτεροι και εσείς είσαστε πολλά χρόνια πίσω. Όχι, αυτό είναι κάποιο έφυτο που το έχεις μέσα από τη στην καρδιά σου ρε παιδί μου, με κατάλαβες. Και εγώ έχω ένα παράπονο να πούμε, γιατί λένε ότι ο καλύτερος τελικός είναι δηλαδή κάτω στην Αργεντινή μεταξύ των ομάδων της Boca Juniors και την άλλη πώς τη λένε, δεν με διαφέρει. River Plate. Ναι. Και ήθελα κάπου να έπαιρνε να πούμε τύχη, ποδοσφαιρική τύχη, που εμείς το χάσαμε αυτό, να τους χαίναμε μια φορά ρε παιδί μου, μέσα εκεί να πούμε να βλέπαμε ποιοι είναι οι καλύτεροι, για τώρα που είπες για οργάνωση. Ναι. Ήταν απίστευτη ναι. Η οργάνωση που έγινε στο ΠΑΟ Κάρι, στο ξαναλέω, στο Καφτατζόγλιο. Η ιδέα για τους Δενεκέδες και τους Πυρσούς. Ναι. Αφού ξέρεις πολλά... Αυτό το θέμα μην το προχωράς να πούμε, δεν θέλουμε να βρωμίσουμε, να το πω πιο βλάχικα. Εντάξει. Ναι, αφού τα ξέρεις δε Γιώργο. Τα έχω πει. Θέλουμε... Πολλά ξέρετε. Θα με κατάλαβαν όσο μου την πιτσά για το καλό του ΠΑΟ γινότανε. Ναι. Με κατάλαβες. Κατάλαβα. Εσύ καλά είσαι Γιώργαλα. Είμαι μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Τα παιδιά έχουν σπουδάσει, είναι τακτοποιημένα, είμαστε καλά, πάμε καλά, κάνουμε και το χαβά μας εδώ από το ραδιόφωνο. Αλλά έχεις να πούμε και τον Νικολάκη που είναι αετός, να πούμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Μάκη, παιδιά, θέλω να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο, την Τετάρτη θα είμαστε εκεί όλοι, 1926. Ο κόσμος ξέρει, αφού το ξέρει ο κόσμος. Ότι πρέπει... Ξέρεις, παίρνει να πούμε τα μηχανικά που δίλαζα τα πατίνια. Τα ξέρω εγώ τα αμάξια κακό. Να γίνει παθουρνισμός. Να πάθουμε να πούμε βραχικύκλωμα. Να μαθαίνουν οι άλλοι να πάει. Έτσι γίνεσαι μεγάλος, παιδί μου. Έτσι γίνεσαι. 10.000 μηχανάκια να πάμε η ομάδα. Αυτό η ομάδα άκουσε να σε πω πως γίνεται μεγάλη. Εμείς είμαστε τότε να πούμε. Τιμωριόταν πάω πολύ τακτικά. Τα ξέρεις. Ναι. Πολύ τακτικά. Αλλά ήμασταν παντού εμείς, δεν τους αφήναμε από δίπλα μας. Δηλαδή να σε φέρω ένα παράδειγμα, το 6-1 που παίξαμε στα Σέρες ήταν τιμωρημένη τούμπα και πήγαμε εκεί. Ναι. Πριν 3 χρόνια, πριν από το 6-1, τους κάναμε 4-0 πάλι μέσα Σέρες, πάλι τιμωρημένο. Γιατί ασχολήθηκες και με διοικητικά στο μπάσκετ, ήμασταν η μόνη μου τιμωρημένη ομάδα στο μπάσκετ, ξέρεις γιατί. Γιατί ήταν λιγάκι ψηλό μανούριαζε ο κόσμος παντού. Δεν θέλαμε την ήττα. Την ήττα τη συγενόμασταν. Και κάναμε διάφορα, ας το πούμε,
διάφορα κόλπα άλλα να πούμε και συνέχεια να πούμε. Πες μου μια επαρχιακή ομάδα που δεν παίξαμε με τιμωρημένο τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Στο μπάσκετ λέω. Ναι. Μια ομάδα της πόλης, της Ελλάδος. Σε στεναχωρεί το ότι το μπάσκετ δεν βρίσκεται σε καλή πορεία τα τελευταία χρόνια, όταν υπάρχει ένα τέτοιο γήπεδο? Κοίταξε, ήταν ο Βετιζής εκείνα τα χρόνια. Παρόλο που ο Άριστον πήρε πολλά πρωταθλήματα και τον Αντάλλο, οι άλλοι ήταν λιγάκι γιου σκαλοπάτια παραπάνω στο μπάσκετ, να το ξέρεις κάτι. Ναι. Να σέβεσαι και τον άλλο να. Ήτανε καλύτερη, ήταν σε πόσα γεγονότα καλύτερη. Μετά έκανε εκείνο το ρομπότ που σου λέω να πούμε, έβγαζε να πούμε σίγουρους πόντους συνέχεια, έβγαζε, σταματούσε. Με κατάλαβες. Τον Γκάλι. Αυτή γι' αυτό μανουριάσαμε και πήγαμε, τι να σε πω, να σε πω μερικές πόλεις, να σε πω να πούμε γιατί στο μπάσκετ δηλαδή πήγαμε να παίξουμε μπάσκετ αγώνα πρωταθλήματος στην Κατερίνη. Πήγαμε να παίξουμε στην πόλη των Τρικάλων. Πήγαμε να παίξουμε το Ξερόν την πόλη. Πάτρα. Πηγαίναμε να παίξουμε στο Βόλο. Πηγαίναμε να παίξουμε στη Λάρισα. Θέλω να σου πω και πολλές άλλες τώρα που με διαφεύγουν, ήμασταν τιμωρημένοι και πηγαίναμε εκεί. Γιατί ήμασταν εκνευρισμένοι και θέλαμε πάντοτε τα πρωτεία. Αφού τα ξέρεις ρε Γιώργο γιατί ήμασταν τιμωρημένοι, γιατί τα κάναμε. Μα συγχαινόμασταν την ήττα ρε. Μάλιστα. Μετά ένα άλλο παιχνίδι που μπήκε για το Καφτατζόγλιο, με ακούς Γιώργο? Ναι, καθαρά. Εκεί παίξαμε στη Χαριλάου, παίξαμε πρώτα. Ναι. Χάσαμε 1-0 εκεί. 1-0. Πρόσεχε τώρα. 1-0 χάσαμε. Και έπρεπε να πούμε, και... το γήπεδο του ΠΑΟΚ ήταν ψιλοχαλασμένο από το σεισμό, άμα θυμάσαι. Έπεσε. Πριν από τον αγώνα με ναι, τη... που έπεσε κάτω στην 8, που έπεσε ένα κομμάτι. Έπεσε. Και βγήκε από και μας βάλανε στο Καφτατζόγλιο να παίξουμε. Θέλω να σου πω ότι και εκεί παίξαμε σε ουδέτερο γήπεδο εμένα. Ενώ ο Άρης έπαιξε με στην έδρα του. Ναι. 1-0 που μας πήρε. Και εμείς εκεί μέσα να πούμε στο Καφτατζόγλιο τους πήραμε 2-0. Με κατάλαβες. Με το Σαράφ και το Βασιλάκο. Ήταν ο κόσμος του ΠΑΟΚ, ήταν πρωτοστάτης ήταν. Μην ψάχνει, ήταν νερό να το πιείς να πούμε. Φιαλωμένο νερό ήταν. Όσο για την Νεάπολη που σε ξέκοψα λίγο και σου είπα, η Νεάπολη έκανε το 63, άνοιξε το σύνδεσμο. Άνοιξε το σύνδεσμο, έκανε το σύνδεσμο μάλλον να πούμε στο... το 63, είπα, για λάθος έκανε, ήταν το 63. Ήταν η περίοδος της Χούντας, άμα θυμάσαι, το δύο άτομα να πούμε απαγορευότανε και έτσι. Ο σύνδεσμος έγινε μέσα στο μπαρμπέρι το κουρίο του Θόδωρα, τα ξέρει και ο Ρωμανός. Ναι, βέβαια, του Θόδωρα, του κουρέα, ρε. Ναι. Και με επιχούντας, να πούμε, τους οκλείσανε και δουλεύαμε, δηλαδή, δουλεύαμε με ποια έννοια. Ήμασταν εντελώς, να πούμε, που πήγαινε όλος ο κόσμος της πόλης επάνω στη Νεάπολη, τότε πρωτού τον κλείσουνε και πηγαίναμε όλοι, να πούμε, από κάθε γειτονιά, να πούμε, ξέραμε. Και μετά, να πούμε, αφού τον κλείσανε, κάνανε τα τότε πρακτορία μέσα στην πόλη και η πλατεία Ναβαρίνου και Σία και Εγνατία και έτσι κάνανε να πούμε τα, κάνανε τα πρακτορία, τα κάνανε εκδρομές ιδέες μου και ένας που είχε πούλμα τα έκανε 10 τα έκανε με εκείνη τη μεγάλη την ομαδάρα. Αφού βγει το κόσμος του ΠΑΟΚ ήταν παντού ρε Γιώργο. Δεν ήτανε. Πώς δεν ήτανε, τι, που, εμείς που ήμασταν. Λέγαμε παντού ρε. Ήταν η πλάκα μας ρε ήταν ρε, την Αθήνα την βλέπαμε σαν αγιοστάσεις ρε εσύ. Σαν να πήγαινε σου είπα κάτι από την Βενιζέλου μέχρι τη Μιώνο Δραγούμη. Τόσο κοντά την, αλλά είχαμε ωραίες παρέες μέσα, μην ψάχνεις να βρεις πλάκα, κακό, γέλια, τα πιάνεις και τα υπόλοιπα. Όλα. Γιώργο αυτά ρε, θες να πεις τίποτα? Μια τώρα τι να πάμε τα τετριμένα, κάνε μια ευχή για την Τετάρτη, εγώ θα μείνω σε αυτό που είπες, ότι θα το πάρουμε το μάτς. Και ο ΠΑΟΚ έχει τώρα ένα φόρ για 15 χρόνια έχει. Μόλις εγώ τον πλαισιώσουν και αυτός φυσικά να πούμε ζυμωθεί και γίνει πολύ καλός, γιατί είναι με παιχτάρα είναι αυτός, αλλά του λείπουν διάφορα. Γιατί να πατήσει, να πατήσει. Και πρώτη φορά και... από που τον πήραν έλειπε τόσο καιρό, τον είπανε πάνε παίξε δίπλα με, όπως είπε και ο Νίκος, με 4, 5, 6 άτομα καινούργια.
Ναι, ναι. Ναι, γιατί το 5-6 άτομα καινούργια, ρε παιδί μου. Καινούργια. Και κέρδισε φάσεις και έγινε τον πέναλτι ανεξαιρέτως, φάνηκε η περίπτωση, έκανε να πούμε την μπάσα να πούμε στο... στον πιτσιρίκο, τον τέτοιο να το... στον Μπέλκα. Όλο, στο... ε, στον Μπέλκα έκανε την μπάσα. Ναι, παντού, παντού ήταν το δοκάρι, δεν είχε δοκάρι ρε στη Γιώργο, ήταν καινούργιος ήταν ακόμη. Αυτός λιγάκι άμα παλιώσει, μα εννοώ παλιώσει, ενώ μαζί με την ομάδα να μπολιάς. Και τον Ατάλλο θα είναι μην ψάχνει να βρεις. Σ' άρεσε, μιλάς συνέχεια για αυτό το παίκτη, σ' άρεσε ο παίκτης, μιλάς συνέχεια για το παιχτάρα. Εγώ δεν κάνω λάθος να δω κάτι. Για τους άλλους εντάξει, ο χρόνος θα δείξει, δεν σε λέω τίποτα για τους άλλους. Αυτός είναι παιχτάρα είναι. Και σου είπα κάτι που δεν το πιάσεις φαίνεται και με κάνει αυτή την ερώτηση. Από τότε που πάω από το 70 που είχε εκείνη την υπερομαδάρα που δεν μπορούσε το Άγιαξ να τον παίξει, γιατί έπαιξε πάω Άγιαξ με εκείνη την υπερομαδάρα, με Σουρμπίρ, με Νέσχες, Κρόεφ και μας σοφαρίσανε με το Χάν στο 90. Αλλά είχαμε και μια 55.000 κόσμο. Γι' αυτό εγώ θα μου πάω, το δίνω μια ευχή το Σαββίδι κλείνοντας, ότι όταν θα βγει αυτό το κολόχαρτο, του το δώσουν κάποτε να πούμε, να την κάνει την Τούμπα κοντά στις 45.000 να πούμε, αφού θα γίνει που θα γίνει. Κάτι να ξέρω εγώ πέταλα, πούμε 4, 5, 8, 10 σκαλοπάτια πιο πάνω, κάνει πιο ψηλή να πούμε. Ναι. Γιατί ο Πάου δηλαδή έχει πολύ μεγάλο κόσμο, πολυπληθέστατο και έτσι. Όταν πριν με από κατάλαβε. 30 χρόνια έπαιρνε 55.000 στο γήπεδο γιατί... Όταν... Λέω τα νούμερα, αφού βρέθηκα σε όλα, σε είπα από χώματα ρε Γιώργο και εσύ. Ποχώμα. Μέσα χώματα. Με θυμάσαι, καθόμαστε στα χώματα. Τώρα. Ναι. Πηγαίναμε με παντελόνι να κάτσουμε στα χώματα και επειδή έχει βρέξει πιο μπροστά ο καιρός, φεύγαμε λασπωμένοι, το πιάσες. Ναι. Έτσι. Δεν είχαμε τσιμέντα ρε παιδί μου. Κομμάτι, κομμάτι. Γι' αυτό θέλω. Ήρθε ο καιρός, είχαν 55 μόλις γινόταν και έτσι και έτσι και έτσι. Τώρα είναι καιρός να πούμε αυτό το χαρτί. Γιατί βγαίνουν όλες οι κολοφυλάδες κάτω από την Αθήνα. Α, ξέχασα να πω και κάνω τώρα μια κύριε μεταγές, θέλω να πω και κάτι άλλο εδώ με τα γήπεδα. Και πιάνει να πούμε ξέρω εγώ το δημοτικό γήπεδο, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει. Και πιάνει το δημοτικό γήπεδο Πειραιός, που εκεί μέσα εδρεύει η προοδευτική, ο Εθνικός και ο Ολυμπιακός. Και τους πετάνε όλους αυτούς στο καναβάτσο. Και το παίρνει ο Λαβρεντιάδης, ο Κόκαλης και εσύ, στο παραμύθι, με πρωθυπουργός να πούμε της φαμίλιας, της δικιάς τους, ναι, και κάνουν το γήπεδο. Τον Εθνικό τον πετάξανε 582 χρόνια πίσω, αυτή την ομαδάρα εκείνη να πούμε, την προοδευτική την πήγανε στον Κορυδαλό. Ενώ εγώ τα θυμάμαι να σε πω τώρα πώς γινότανε. Καλά ρε Μάγκη, μπορεί να βρεθεί κανένα να με πει καλά πώς γινότανε και παίζανε και οι τρεις μαζί. Θα σας πω εγώ. Δεν είμαι ετοιμόλογος αλλά όχι μαλάκας. Έπεσε να πούμε, ο ένας έπεσε να... το Σαββατοκύριακο ενώ. Ο ένας έπεσε εκτός έδρας. Ο άλλος έπεσε το Σαββάτο και ο άλλος έπεσε την Κυριακή. Και έτσι βολευότανε και όλο το τρία. Το τρίο. Με ακούς Γιώργο? Ναι βέβαια, τα θυμάμαι ρε Μάγκη. Ο ένας έπεσε το Σαββάτο το απόγευμα, ο άλλος έπεσε την Κυριακή το απόγευμα και ο άλλος έπεσε εκτός έδρας. Και φεύγουμε από το και κάνανε το γήπεδο στο μπλα 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 που τους εξαφανίσανε, χάσανε όλα τα βιογραφικά, την ταυτότητά τους, τα χάσανε όλα. Η προοδευτική εντάξει που πήγε στο παράδειγμα, τους δώσανε και 10 τάλιρα να είναι του Μπεκί. Τον Εθνικό τον πήγανε 10 κατηγορίες προσαγικά του, τον πήγανε και τον προχωρούσαν και τον προχωρούσαν και ακόμη άμα δεις καμιά βαθμολογία περάσανε τόσα χρόνια και ο Εθνικός είναι στα χαμένα, δεν ξέρεις που πέσει ο καθένας, δηλαδή για μας τους παλιούς δεν ξέρουμε, καμιά φορά πιάνω καμιά φυλάδα και δεν ξέρω που είναι ο Εθνικός. Ρε. Εκείνη η ομάδα με τον Καλκατέρα, τον Αντωνάκο, τον Χατζιωάννο, τον Κλουγεσία, τον Κρητικόπουλο που δεν είχε η Ελλάδα τέτοιους μεγάλους ποδοσφαιριστές, γιατί προηγουμένως όταν κάναμε τη συζήτηση σας έλεγα ο Εθνικός ήταν και πιο πάνω. Γιατί είχε πολύ μεγάλη ομάδα. Και πάμε τώρα να πούμε στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πήγε να πούμε κάνει το γήπεδο με τα λεφτά του Ισδούρου. Πώς λέγεται αυτή. Ισδούρου, ναι. Ναι. Και παίρνουν από εδώ, από εκεί χαρτί να πούμε και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Και τώρα σε παρουσιάζουν κάτι αφομοιώματα, φωτογραφίες. Σε φέρνουν το Βουτσάλες και είναι κανένα θέατρο η Φιλαδέλφια.
τον Νεστορίδη και τον Παπάνιο. Καλά, αυτοί είναι ποδοσφαιριστές, δεν τους παρεξηγώ να πούμε, που θα τους βάλουν κάτω να πούμε στο μουσείο να πούμε. Αυτό έπρεπε να το κάνει και ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Ένα μουσείο επιτρέπεται να μην έχει ο ΠΑΟΚ, ρε. Ναι. Με κατάλαβες. Και βγαίνει ο άλλος ο ξέρω εγώ, ο γιος της Αλληνής, να πούμε τη Δώρα, και λέω, σας κάνω, λέει, γήπεδο εγώ, ρε. Τι γήπεδο θα κάνετε, βγάλω από την τσέπη σου, να δώσεις τα λεφτά, ρε. Θα σας κάνω, ξέρω εγώ, εκεί το γήπεδο. Καλά, ρε, το χαρτί αυτή που θέλει ο Σαββίδητε, γιατί δεν το δίνετε, ρε. Και το καθυστερείτε και το καθυστερείτε. Και πού είναι το περσινό, το που μας, πέρσι, ας το πούμε, ψυχολογικά πέρσι, το καταστρέψαν, έτσι θα χάσε ο ΠΑΟΚ κόλας. Γιατί μέχρι το Φεβρουάριο ήταν πρώτος στην βαθμολογία. Και βγαίνει εκείνα τα παραπετάσματα, τα σφουγγαρόπανα, και βγάζουν βρώμα με τον πέσαμε με τον Βόλο, και λένε ο ΠΑΟΚ στη Β' Εθνική. Σε τρώνε έτσι κατευθείαν, όλοι τρελαθήκανε, να που σου λέει τι είναι αυτή. Πάνε να σε κάνουν αφαιρέσεις, ξέρω εγώ, έτσι, αλλιώς και το ένα το άλλο, και το άλλο, ναι, που σε βάζουν μέσα στο πούλμαν, και αντί να σε πάνε στο γήπεδο Καραϊσκάκη, σε πήγανε να πούμε σε αιματοβαμμένα μαζέρια προπονημέρα με τους φιλάδους του Ολυμπιακού μέσα να πούμε στην άλλη πόρτα όμως. Γιατί πρώτα δεν με κλειδιά είναι χαλά, χάλασε η κλειδαριά. Γι' αυτό και εδώ βρήκαν ένα ηγέτη που δεν τρώει παραμύθι, δεν πήγε κάτι, έμεινε εδώ να πούμε, τα ξέρει αλλά δεν μιλάει να πούμε και θα το κάνει αυτός μεγάλο τον ΠΑΟΚ θα το κάνει. Όχι να τον κάνει, τον έκανε να τον πούμε. Τον έκανε και να τον κάνει ακόμα πιο μεγάλο και πήρε... ήρθε αυτό που ετοιμάζει το γήπεδο, αυτό θέλουμε. Εδώ του τα δώσανε ρε. Δεν του τα δώσανε ρε εσύ Γιώργο. Δεν του τα δώσανε ρε. Τι κράτος είναι αυτό ρε. Πλακώσανε τον Πλατανιά πριν 2-3 εβδομάδες πριν τα πρωταθλήματα. Τίποτα ρε. Ναι. Αυτά ρε Γιώργο. Όχι, καθόλου απολαυστικός. Πραγματικά συγκινήθηκα και που σ' άκουσα, αλλά και που είχα τη χαρά να σε φιλοξενήσω στην εκπομπή μου. Ρε Γιώργο, αφού τα βλέπεις και εσύ μαζί μεγαλώσαμε. Μαζί, ρε, πάλι θα σου πω που κάνουμε. Εσύ καλούσουν να πούμε Αγίου Δημητρίου, Αγίου Δημητρίου στην παλιά Λαχαλαγορά, και εγώ καθόμουν πιο κάτω εδώ στη Ειρήνης. Ξέρεις τι απόσταση έχει εδώ στη Ειρήνης με εσένα? 70 μέτρα. 70. Τα εσύ του Μπεκίς όμως δεν τα βρωμάς. Λοιπόν παιδιά, Νίκο, σας χαιρετώ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, για χαρά.